Καλημέρα. Μια καλημέρα και σου. Καλημέρα, ναι. Και μια και το μάχη τη δικαιοσύνη, θέλω ένα σχόλιο για αυτό που συμβαίνει γύρω από την υπόθεση. Πριν πάμε λίγο στα Σκοπιανά και αυτά. Ναι. Με την υπόθεση του. του Ριχάρδου. του Ριχάρδου, πώς να την πω τώρα. του Χρυσού. Τι συμβαίνει. Ο κύριος Καμπουράκης νομίζω γελάει. ναι, δυνατά και αυτό νομίζω ότι είναι η αντίδραση όλου του κόσμου σχετικά με αυτή την υπόθεση για την οποία θα μου επιτρέψετε να μην μπω στην ουσία της. Στην ουσία της όχι, δεν είστε. Δεν έχει σημασία, αλλά να εκφράσω μια απορία. Ναι. Έκαναν μια δουλειά οι αστυνομικές αρχές. Προφανώς είχε κάποιες ελλείψεις αυτή η δουλειά. Ναι. Δεν βαίνουν κατά κάποιο τρόπο το κατηγορητήριο, τη δικογραφία, τα στοιχεία και ασκείται κάποια στιγμή από την εισαγγελική αρχή μια ποινική δίωξη. Ναι. Που λέει ότι ο συγκεκριμένος και άλλοι πολλοί βέβαια που συνιστούν και την εγκληματική οργάνωση για την οποία κάνει λόγο η δικογραφία κατηγορείται για λαθρεμπορία χρυσού. Και με αυτό το βασικό αδίκημα της λαθρεμπορίας δένονται και οι υπόλοιπες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ξέπλυμα δηλαδή βρώμικου χρήματος κτλ. Εγώ απορώ, αυτός που έγραψε το κατηγορητήριο δεν ανέφερε τον σχετικό νόμο βάσει του οποίου στοιχειοθετείται το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Δεν έψαξε να δει αν καταλαμβάνει και την Τουρκία προς την οποία υποτίθεται ότι εξάγονταν και μπορεί να γίνονταν αυτό, προφανώς γίνονταν. Στα αλλά κατηγορητήρια αυτού του είδους, πρέπει να αναφέρει στο νόμο, έτσι. Μα προφανώς, αλλά στο κατηγορητήριο, ο αρμόδιος λειτουργός δικαιοσύνης, εδώ εισαγγελικός, που γράφει το κατηγορητήριο, έπρεπε να αναφέρει ακριβώς το νόμο βάσει του οποίου διώκεται η πράξη λαθρεμπορίας. Δεν λέμε λαθρεμπορία γενικώς, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό. Το ψάξε λίγο η ανακρίτρια, η οποία βέβαια είχε διατάξει. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι η ίδια, εν πάση περιπτώσει, αλλά έγινε η σχετική προφανώς παραγγελία. Παραγγελία, η αντίδραση των δικηγόρων, οι οποίοι προφανώς γνωρίζουν καλά τον νόμο και αυτές τις περιπτώσεις. Και προέκυψε ότι δεν υφίσταται το βασικό αδίκημα δηλαδή της λαθρεμπορίας, διότι δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι ό,τι εξάγεται στην Τουρκία δασμολογείται και τι είναι, όταν είναι, πρόκειται για αυτά. Κύριε Υπουργέ, είναι κακή, είναι καλή. Προφανής πατάτα. Μεγάλη αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μεγάλη κάπα. Ναι, αλλά και ο Τσίπρας τώρα να το λέει στη Βουλή. Όχι μόνο των αστυνομικών αρχών, αλλά και των αρχών. Και ακόμα μεγαλύτερη βέβαια του Πρωθυπουργού, ο οποίος γεμάτος χαρά, ας πούμε, και καμάρι, ανήγγειλε ότι λίγο πολύ ότι η κυβέρνησή του έπιασε τον Ριχάρδο και όλους αυτούς. Αναρωτιέμαι πώς νιώθει τώρα που στην ουσία πήρε θέση και σε μια ανοιχτή υπόθεση στη δικαιοσύνη, παραβιάζοντας και το τεκμήριο αθωότητας που ισχύει σε αυτές τις διαδικασίες. Αν δεν αποδειχθείς ένοχος, τότε τεκμέρεσαι αθώος. Είπαμε για αυτή την κυρίευση, μάλλον ισχύει το αντίθετο, το τεκμήριο ενοχής. Όποιος διώκεται ποινικά είναι ένοχος. Τα δικαστήρια και ανακρίσεις και οι μακρόσυρτες αυτές τις διαδικασίες είναι προφανώς περιττά πράγματα. Το έχει αυτό άλλωστε. Μας λέει και το δόμα Πολάκη, βάσει το οποίο φαίνεται κινείται ο κύριος Τσίπρας. Αλλά πραγματικά, πώς αισθάνονται τώρα. Εγώ δεν λέω ότι δεν τρέχει τίποτα σε αυτή την υπόθεση. Και ότι κάτι δεν δουλεύει καλά όμως στον χώρο της δικαιοσύνης. Τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής έχει διαπραχθεί μια μεγάλη γκάφα και γι' αυτό η ανακρίτρια σε δεύτερο χρόνο ενεργοποίησε το σχετικό κανόνα της ποινικής οικονομίας και τους έβγαλε. Με αυτά, αυτά τα πράγματα, Υπουργέ μου, ο Κοσμάκης σου λέει μην μπλέξεις. Αντί να λέει θα καταφύγω στη δικαιοσύνη να βρω το δίκιο μου, θα λέει το ανάποδο. Καταλαβαίνετε. Το ανάποδο. Δεν μπορεί να μην κλονίζεται το κύρος του θεσμού με τέτοιου είδους λάθη, έτσι, γιατί πρόκειται προφανώς για κάποιο λάθος. Κάποιο λάθος. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να πω ότι από τη στιγμή που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, έχουμε συνέχεια, θα δικαστεί αυτή η υπόθεση. Προφανώς τα στοιχεία θα βαρύνουν ή δεν θα βαρύνουν υπέρ του να εκδοθεί κάποια απόφαση. Με την τροπή όμως που πήρε και την ανατροπή που έχει. Προφανώς αφού θα πέσει το βασικό αδίκημα που είναι αυτό της λαθρεμπορίας, προφανώς δεν θα σταθούν και τα υπόλοιπα για τη σύσταση, ας πούμε, εγκληματικής οργάνωσης. Δεν στείνεις μια εγκληματική οργάνωση για να λειτουργήσει αυτή. Χωρίς σκοπό. Αν δεν υπάρχει βασική παράνομη πράξη για την οποία υποτίθεται τη στείνεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε λίγο και στο Σκοπιανό τώρα και με την ιστορία. Είναι θέμα της, είναι θέμα περιεχομένου της συμφωνίας ή είναι θέμα μιας αντίληψης που υπάρχει στα Σκόπια έτσι κι αλλιώς. Αυτά που είπε ο Ζάεφ. Ναι. Κοιτάξτε, αυτά που είπε ο Ζάεφ για την διδασκαλία της μακεδονικής γλώσσας μια μέρα στην Ελλάδα. Και υπάρχει. Μάλιστα κάνοντας λόγο και για τη Μακεδονία του Αιγαίου, που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του ιδεολογήματος αυτού του μακεδονικού εντός εισαγωγικών αλυτρωτισμού των γειτόνων μας, αποδεικνύει ακριβώς ότι η συμφωνία η οποία υπογράφηκε στις πρέσπες με αντισυμβαλόμενο την ελληνική κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο ώστε οι γείτονες να αρχίζουν πλέον να αρθρώνουν αυτού του είδους τον αλυτρωτικό. Γιατί όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Γιατί σου λέει. Εκχωρήθηκε η γλώσσα. Μισό λεπτό. Εμείς λέμε, ας πούμε, λέω τώρα, ψηφίζεται στο Σύνταγμα των Σκοπίων η αλλαγή. Και λέει ότι η γλώσσα είναι η μακεδονική που ανήκει στις νοτιοσλαβικές γλώσσες κτλ. Μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, εμείς τι φοβόμαστε. Αν μια μέρα στο ελληνικό πανεπιστήμιο έχουμε τα σλαβομακεδονίτικα και διδάσκονται. Κοιτάξτε, μια που σήμερα θα μιλήσουμε και στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Μπράβο, και, ναι. Και για το άρθρο 16. Α, είναι και η μέρα σήμερα. Το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι με την κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων σήμερα αμφιβάλλω αν θα έχει αποδοτικότητα η διδασκαλία της μακεδονικής εντός εισαγωγικών γλώσσας. Της ελληνικής. Και θα δημιουργήσει, ας πούμε, μαθητές ή φοιτητές που θα την κατανοήσουν και θα την εμπεδώσουν πλήρως. Αλλά για να αφήσουμε και τα αρχεία. Όχι, ναι. Εμείς το φοβόμαστε. Εδώ προσέξτε, όντως γίνεται μία υπόμνηση στη συμφωνία ότι πρόκειται για μία νότια σλαβική διάλεκτο. Ναι. Που ομιλείται από τους ανθρώπους εκεί πάνω. Αλλά ξέρετε, ο Ζάγεφ, όταν το είπε αυτό προχθές δημόσια και ανέκυψε το θέμα, δεν είπε μετά και αυτό ακριβώς που σας είπα μόλις τώρα. Δεν δηλαδή κάνει αναφορά για διδασκαλία ή χρήση ή κατήσχηση της μακεδονικής γλώσσας με τις υποσημειώσεις της συμφωνίας. Μιλάει για σκέτη μακεδονική γλώssa, τελεία. Φυστά. Και παύλα. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ο φόβος ότι σιγά σιγά δημιουργείται η πραγματικότητα ότι η μακεδονική γλώσσα, όπως και η μακεδονική εθνότητα, για την οποία επίσης εξεχώρισε βάσει τη συμφωνία των Πρεσπών η κυβέρνηση στους γείτονες, πλέον θα καθιερωθούν ως κτήματα των γειτόνων μας. Και βάσει αυτών ανοίγει σιγά σιγά ο δρόμος και για άλλα. Το πήραν πίσω. Της κάναμε λόγο και για την εμφάνιση δειλά-δειλά αξιώσεων και έγερση απαιτήσεων για αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Βάσει της συνείδησης αυτής της γλώσσας και της εθνικής συνείδησης αυτής. Επομένως ανοίγει ο δρόμος. Πότε υπήρξε για να υπάρχει τώρα. Δεν άνοιξε από τον κύριο Ζάβη, ο οποίος το κάτω-κάτω προσπαθεί να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας του και καλά κάνει από πλευράς του, άλλο αν εμείς διαφωνούμε, άνοιξε από τους αντισυμβαλλομένους του στη συμφωνία, από την ελληνική κυβέρνηση δηλαδή που τα παραχώρησε όλα αυτά. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, μακάρι να διαψευστούμε. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή εν ώψη της τρίτης ψηφοφορίας στο Σκοπιανό Κοινοβούλιο θα πει και μια κουβέντα παραπάνω ο άνθρωπος, αλλά ξέρετε, λέγοντας μια κουβέντα παραπάνω και γύροντας αυτά τα ζητήματα, ήδη αντιλαμβανόμαστε ότι το πράγμα δεν δουλεύει. Μια κουβέντα παραπάνω καταγράφηκε εκεί. Τα εθνικά μας δίκαια δεν προστατεύονται. Εσωτερικό. Αντιθέτως, στο εσωτερικό. Κακώς αντέρασαν οι εδώ, οι δικοί μας, δηλαδή οι πρόεδρος κτλ. Εντάξει, ο πρόεδρος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έτσι. Βέβαια, θεωρώ ότι η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν λίγο χλιαρή. Ο κ. Καπρούγκαλος είναι ο εισηγητής της πλειοψηφίας στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Έκανε μια δήλωση ότι είναι προβληματικά αυτά. Θα έπρεπε να τα είχαν σκεφτεί όμως και να τα είχαν προβλέψει πριν φτάσουμε στο τετελεσμένο αποτέλεσμα. Ο πρωθυπουργός, ο υπουργός εξωτερικών, ο αρμόδιος υποτίθεται, πρωθυπουργεύει και σιώπησε. Δύο μέρες μετά δεν έχουμε δει, πέρα από την αντίδραση της Προέδρου της Δημοκρατίας, σε επίπεδο κυβέρνησης, μία δυνατή, στιβαρή αντίδραση. Προφανώς πήραν τον αυτόν. Πήραν τον Νίμιτς τώρα και του είπαν πες του κάτι να το κόψει αυτό. Αυτό έγινε. Εντάξει, αλλά ξέρετε. Ανεπισήμως. Μπορεί να προσέφυγε η κυβέρνηση στον διαπραγματευτή, τον κύριο Νίμιτς, αλλά αυτό που αποδεικνύεται
είναι ότι αυτά που διαπραγματεύτηκε αυτή η κυβέρνηση τελικά αποτελούν εκχώρηση των εθνικών μας δικαίων. Η εκχώρηση της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας στους γείτονες χωρίς ανταλλάγματα είναι μια υποχώρηση που δεν σκέφτηκε ποτέ, δεν τόλμησε ποτέ καμία προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση να κάνει, και γι' αυτό δεν λύνονταν το πρόβλημα. Για να απαντήσω και σε αυτούς που μας λένε ότι εμείς το λύσαμε το πρόβλημα, εσείς δεν μπορούσατε πάλι. Γι' αυτό το έλυσαν. Γιατί έδωσαν αυτά τα δύο. Και δίνοντας αυτά τα δύο, ανοίγει δυστυχώς ο δρόμος για φασαρίες και προβλήματα στο μέλλον. Ήδη το βλέπουμε από τις δηλώσεις των διοικητών. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παγιτόπουλε. Καλημέρα.